Τώρα λοιπόν, αφού έχουν ανοίξει ήδη γραμμές, θα δώσω τη δυνατότητα σε όλους τους παίχτες και θα ξεκινήσουμε με αλφαβητική σειρά να τοποθετηθούν πλέον προς τον κόσμο, ο οποίος κρατάει τη δική σας πορεία, τη δική σας τύχη στα χέρια του. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Στέλλα. Στέλλα, ο λόγος σε σένα. Γιώργο, το Survivor το αγαπάω πάρα πολύ, ζω την κάθε στιγμή, κάθε μέρα και πολύ έντονα. Πέρσι ο κόσμος ίσως δεν είχε την ευκαιρία να με γνωρίσει, καθώς ήμουνα προσθήκη και ήμουνα από τους τελευταίους που είχαν μπει στο παιχνίδι. Φέτος είμαι από την πρώτη μέρα και είμαι η τελευταία που δεν έχει βγάλει από το χέρι της την μπλε μπαντάνα. Ήδη ο κόσμος με στήριξε μία φορά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ζητώ για άλλη μια φορά, ίσως και η τελευταία, καθώς αργότερα θα πάμε στο φιναλίστ. Ζητώ τη στήριξή του να με στηρίξει αν θέλει να με βλέπει να αγωνίζομαι στους στίβους μάχης. Αν έχει ταυτιστεί με το ήθος, με το χαρακτήρα μου, με τη συμπεριφορά μου, με τη στάση μου στο παιχνίδι. Θα ήθελα, αυτή είναι η τελευταία φορά, να με στηρίξει και για να μπορέσω να συνεχίσω στο παιχνίδι. Κωνσταντίνε, ο λόγος σε σένα. Βρέθηκα προεκπλήξεως, γιατί δεν είχα ετοιμάσει μια τσαχπινιά, ένα σκετσάκι κτλ. Όπως και να έχει, παιδιά, θέλω να σηκώσω την κούπα. Ξεκάθαρα το λέω. Θέλω να πάω γαλάτσι, να τη φιλήσω, να τη σηκώσω. Αν θέλετε λοιπόν να κάνετε ένα παιδί χαρούμενο, κάντε το, ψηφίστε με, να πάω εκεί που πρέπει να πάω, να τη φιλήσω εκεί στον 7ο ουρανό, όλοι οι αδέρφια κτλ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Με ξέρουν ποιος είμαι, ξέρουν τι ρόλο βαράω, οπότε. Παρακαλώ πολύ, 24 ώρη ψηφοφορία, αν μπορείτε, ψηφίστε με για να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Σάκη. Προφανώς είναι μια άβολη στιγμή η έκκληση στον κόσμο να ζητάς τη στήριξή του. Σε εμάς δεν υπήρχε 24 ώρη ψηφοφορία, οπότε είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς. Πολλές φορές φαντάζει η ελληνική πλούσια γλώσσα αυτοχή να περιγράψει πράγματα που όλοι μας έχουμε ζήσει δεύτερη φορά πλέον σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι επιβίωσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτικός. Ο λόγος που ήρθα για δεύτερη φορά σε αυτό το παιχνίδι, μιας και την εμπειρία την πήραμε όλη την πρώτη φορά, είναι γιατί αυτό που ζήσαμε στον τελικό, η αγάπη του κόσμου, προσωπικά εμένα με έβγαλε νικητή για μια φορά. Οπότε έχω την εμπειρία του να σηκώνω την κούπα. Μου άλλαξε τη ζωή, άλλαξε τα πιστεύω, τις σκέψεις μου. Με έκανε καλύτερο άνθρωπο, θεωρώ, αυτό το παιχνίδι. Πήρα πάρα πολλές εμπειρίες, τις οποίες δεν ξέχασα ποτέ μου από εκείνη τη στιγμή. Τις κράτησα και ήταν εφόδιο για να βελτιωθώ μέσα μου, να κάνω μια αυτοβελτίωση. Οπότε όταν ήρθε για δεύτερη φορά η πρόταση, για αυτή τη φορά για το Survivor All Star, που ήταν ένα όνειρο, για όλους μας θεωρώ, δεν θα μπορούσα να γυρίσω την πλάτη στον κόσμο που με στήριξε, ταυτίστηκε μαζί μου, με έβγαλε νικητή, είδε κάτι σε εμένα και μου έκανε έκκληση να ξαναείμαι εδώ, να με ξαναδεί στους στίβους μάχης. Οπότε είπα το μεγάλο ναι, δεν θα μπορούσα να γυρίσω την πλάτη σε αυτό το πρόγραμμα που μου άλλαξε τη ζωή. Άρα ζητώ κι εγώ με τη σειρά μου, αν έχουν δει ξανά κάτι σε μένα, αν δεν άλλαξα από την πρώτη φορά, αν θέλουν να με πάνε εκεί που με πήγανε και το 21, να με στηρίξουν σε μια 24 ώρες ψηφοφορία που για μας, ξαναλέω, είναι πρωτόγνωρη και ο καλύτερος θα στάσει όσο πιο μακριά είναι να φτάσει. Νίκο. Γιώργο, όπως έχω ξαναπεί, από εδώ και πέρα, όποιος φύγει, νομίζω θα στεναχωρηθεί, γιατί είναι κοντά στο στόχο του. Άμα έφευγα τον πρώτο, τον δεύτερο ή τον τρίτο μήνα, δεν θα στενοχωριόμουν καθόλου. Θα έφευγα με χαμόγελο, θα πήγαινα στην οικογένειά μου. Γιατί, okay, θα ήθελα άλλο τόσο να φτάσω στον στόχο μου, οπότε δεν θα τον έφτανα ποτέ. Αλλά τώρα που είμαι τόσο κοντά, θα ήθελα να το κάνω να εκπληρωθεί αυτό το στόχο. Ξέρω ότι όσο απομένει το παιχνίδι, κάθε εβδομάδα που θα έρχεται, από όσο έχουμε δει και τις προηγούμενες εβδομάδες, θα είμαι υποψήφιος. Οπότε, αν ο κόσμος ταυτίζεται μαζί μου, θέλει να με δει να φτάνω στο στόχο μου, θα ήθελα να με ψηφίσει, γιατί, ξαναλέω, κινδυνεύω μέχρι το γαλάτσι, αυτό είναι σίγουρο, θα είμαι συνέχεια στην καρέκλα, θα είμαι συνέχεια στον τάκο. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ ξαναήρθα από εδώ δεύτερη φορά στο Survivor All Star, γιατί την πρώτη τύχη δεν μου έκανε το χατήρι. Είχα ένα τραυματισμό στο γόνατο. Η αλήθεια είναι ότι έφυγα από το παιχνίδι χωρίς να μπορώ να περπατήσω, σε καροτσάκι, με θυμάμαι. Τώρα, τη δεύτερη φορά που ήρθα, πάλι είχα τύχημα, αλλά επειδή είναι λίγος ο καιρός και νομίζω και αισθάνομαι τον εαυτό μου ότι είμαι καλύτερα, δεν ήταν όπως τότε,
θα μπορέσω να συνεχίσω με σφιχτά τα δόντια για να φτάσω μέχρι το τέλος. Ήλια. Γιώργο, να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι πραγματικά πολύ μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ. Είμαι μέρος σε αυτή την ψηφοφορία με αυτά τα παιδιά. Νομίζω ότι όλοι αξίζουμε πολύ που είμαστε εδώ. Δεν μπορώ να περιγράψω καν με λόγια αυτή την εμπειρία. Είναι ασύλληπτη και κυρίως ασύλληπτα είναι τα συναισθήματα που βιώνουμε εδώ πέρα. Μεγαλώνουν πάρα πολύ τα συναισθήματα. Εγώ, τις φορές που έχω παραμείνει, νιώθω τόσο έντονα την αγάπη των δικών μου ανθρώπων εκεί έξω, των ανθρώπων που με έχουν δει και έχουν δει κάτι σε μένα, των ανθρώπων εδώ πέρα που είμαστε και περνάμε δύσκολα όλοι μαζί και στηρίζω ένας τον άλλον, γιατί υπάρχει στήριξη και υπάρχουν οι άνθρωποι εδώ πέρα. Φαίνεται πολύ το ανθρώπινο κομμάτι εδώ στα δύσκολα. Θέλω να πω, νομίζω ότι τα λόγια εδώ πέρα είναι λίγο περιττά, γιατί όταν ο κόσμος έξω έχει δει 6 μήνες και ίσως άλλους τόσους στο προηγούμενο παιχνίδι, νομίζω ξέρουν πολύ καλά τι πρεσβεύεις, ποιος χαρακτήρας είσαι, ξέρουν καλύτερα. Οπότε νομίζω ότι όποιος είναι να στηρίξει κάποιον θα το κάνει. Όλα τα παιδιά που είμαστε εδώ πέρα θέλουμε σίγουρα να προχωρήσουμε στο παιχνίδι και χρειαζόμαστε αυτή τη στήριξη. Οπότε, αν και είναι λίγο άβολο, εγώ το ζητάω πραγματικά, θα μας κάνουν την τιμή να μας στηρίξουν και να προχωρήσουμε στο παιχνίδι. Να βιώσουμε για άλλη μια φορά την αγάπη των ανθρώπων που είναι εκεί έξω. Μάρια. Γιώργο, ο κόσμος με γνώρισε το 2017 στο πρώτο Survivor της νέας γενιάς, αν μπορούμε να το πούμε, και έφτασε μέχρι τον τελικό. Όταν μου έγινε η πρόταση για το Survivor All Stars μετά από 6 χρόνια, μια πολύ μεγάλη περίοδος της ζωής μου που είχαν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, το μεγαλύτερο κίνητρο μου του να επιστρέψω ήταν ο κόσμος. Ήταν η θέληση του κόσμου να επιστρέψω, να είμαι εδώ και να μπορώ να διεκδικήσω, να μπορώ να παλέψω για τα ήθη, τις αξίες μου, σε ένα παιχνίδι το οποίο προσωπικά με έχει στιγματίσει, με έχει αναδείξει και νιώθω ευγνώμων και υποχρεωμένος σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μου μέσα από αυτό. Όμως όλο αυτό το παιχνίδι είναι ο κόσμος. Ο κόσμος μας κρίνει σαν προσωπικότητες του τι πρεσβεύουμε και τι είμαστε. Το 2017 δεν χρειάστηκε να ζητήσω μέχρι τους τελικούς την ψήφο του κόσμου. Φέτος δεν χρειάστηκε επίσης, είναι η πρώτη φορά που κάνω αυτή την έκκληση. Ξέρουν γιατί έχω έρθει, είμαι εδώ γιατί όχι μόνο αγαπάω το παιχνίδι, αλλά όλο το σύνολο αυτών που πρεσβεύει και βγάζει αυτό το παιχνίδι είναι κάτι πολύ μεγάλο και χαίρομαι και ευχαριστώ που είμαι μέρος αυτού. Θέλω ο κόσμος να με στηρίξει να φτάσω μέχρι το τέλος, μέχρι τους τελικούς και αν έχουν δει αυτό που είμαι, να με στηρίξουν για να προχωρήσω. Μάρια Λένα. Γιώργο, με έχει φτιάσει ταχυκαρδία, πραγματικά. Έχω συγκινηθεί και με τα λόγια πάρα πολύ του Σάκη. Νομίζω ότι το έχω καταφέρει στη ζωή μου, το έχω καταφέρει μόνη μου, ξεκινώντας από το μηδέν. Δεν μου έχει χαριστεί τίποτα. Η αρχή για εμένα στο Survivor All Star δεν ήταν όσο καλή θα περίμενα να είναι. Έφαγα αρκετές φαλιάρες, αλλά ποτέ δεν έχασα την πίστη στον εαυτό μου. Πίστεψα σε μένα, πιστεύω σε μένα και πάντα έλεγα μέσα μου, όχι, θα τα καταφέρεις. Όχι, δεν θα τα παρατήσεις. Έχεις έρθει για ένα στόχο και δεν θα σε αποπροσανατολίσει τίποτα από αυτό το στόχο. Έτσι και έκανα. Όσο και να έπασα, σηκώθηκα πιο δυνατή. Και αν ο κόσμος έχει δει σε μένα όλα αυτά που έχω δείξει τόσο καιρό, και αν ο κόσμος ταυτίζεται με το μότο, στη ζωή σημασία δεν έχεις πόσες φορές θα πέσεις, αλλά σημασία έχει να σηκωθείς πιο δυνατός, θέλω πραγματικά να με στηρίξει. Γιατί νομίζω ότι μόνο αυτός ο κόσμος μπορεί να κάνει το όνειρο του καθενός εδώ πέρα πραγματικότητα. Εμείς ό,τι κάναμε, το κάναμε. Τώρα είμαστε στα χέρια του κόσμου. Θέλω λοιπόν όλοι εκεί έξω που έχουν δει κάτι σε μένα, που έχουν ίσως δει τον αυθορμητισμό μου, την ειλικρίνειά μου, τα νεύρα μου, τον αληθινό με αυτό, γιατί αυτή είμαι και δεν πρόκειται να αλλάξω, να με στηρίξουν. Θέλω το team εκεί έξω, το team Μαρία Λένα να κάνει τα μαγικά του, να με φτάσει και εμένα όσο πιο μακριά γίνεται. Πω, τι έχω πάθει. Σταμάτηξε. Και να
Ναι, αυτό. Και να με φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Σταύρουλα. Γιώργο, στη ζωή μου έχω μάθει να μην τα παρατάω ποτέ. Και η αλήθεια είναι ότι φέτος είχα πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα στην ψυχολογία μου. Αλλά είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί είχα πολλούς ανθρώπους και εδώ μέσα, πολύ καλά στηρίγματα. Και ένα από αυτά τα στηρίγματα ήταν ο κόσμος, ο οποίος όταν βγήκα από το περσινό Survivor ένιωσα τέτοια αγάπη, τέτοια καλοσύνη, τέτοια αποδοχή, που πραγματικά το λέω και ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή. Δεν περίμενα ποτέ από ότι θα έβγαινα από ένα τέτοιο παιχνίδι και θα άλλαζε όλη μου η ζωή, ότι θα έβλεπα κόσμο και θα ένιωθα τέτοια αγάπη ενώ δεν με ξέρει, ενώ στην πραγματικότητα με ξέρει γιατί είμαστε στο σπίτι τους κάθε μέρα. Έχω φτάσει μέχρι εδώ και η αλήθεια είναι ότι πέρσι έφτασα πάρα πολύ κοντά. Οπότε φέτος αυτό που θέλω να ζητήσω από τον κόσμο είναι να με φτάσει εκεί που δεν έφτασα πέρσι. Θέλω, αν κάποιος έχει ταυτιστεί με μένα, αν έχει χαρεί με τις χαρές μου, με τις νίκες μου, όταν είμαι χαρούμενη, όταν γελάω, αν έχει λυπηθεί όταν κλαίω, όταν είμαι στεναχωρημένη, όταν είμαι στα κάτω μου, όταν με καταλαβαίνει, αν με έχει νιώσει πραγματικά όπως είμαι, να με στηρίξει, γιατί αυτή είναι η αγάπη που νιώθουμε κάθε φορά από τον κόσμο και αυτή τη στιγμή, μετά από 5,5 μήνες, δεν χρειάστηκε να τη ζητήσω πιο πριν, είναι η πρώτη μου φορά που χρειάζεται να τη ζητήσω. Θέλω να μου τη δείξουνε, θέλω να με βοηθήσουν να φτάσω στο στόχο μου, όλοι έχουμε ένα στόχο εδώ, καθένας για διαφορετικό λόγο. Και εννοείται, τους ευχαριστώ εκ των προτέρων. Λοιπόν, ακούσαμε όλες τις τοποθετήσεις και των 8 παικτών πλέον που συνεχίζουν και ήρθε η ώρα να θυμίσουμε και στον κόσμο την κάρτα ψηφοφορίας. Κάτι το οποίο θα γίνεται τακτικά και σήμερα το βράδυ και αύριο φυσικά μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ στον Sky. Η μεγάλη 24ωρη ψηφοφορία του Survivor All Star βρίσκεται σε εξέλιξη. Εάν θέλετε να δείτε τον αγαπημένο σας παίκτη ή την αγαπημένη σας παίκτρια να παραμένει στο παιχνίδι και να συνεχίζει την πορεία προς τον τελικό, τότε μπορείτε να το κάνετε τηλεφωνώντας ή στέλνοντας SMS στους αριθμούς που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Η διάρκεια της ψηφοφορίας, υπενθυμίζω, θα είναι 24 ώρες και οι γραμμές θα κλείσουν αύριο, Δευτέρα, στις 10 το βράδυ.